Συναδέλφες και συνάδελφοι, είμαστε εδώ αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου, στηρίζουμε τον αγώνα των υγειονομικών, τον αγώνα των προγραμμάτων απεξάρτησης. Πρέπει όμως να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν είναι κεραυνός ενεδρία το συγκεκριμένο νομοσχεδίο. Είναι σε συνέχεια όλων των νομοσχεδίων που εμπορευματοποιούν, ιδιωτικοποιούν παραπέρα την υγεία. Και εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε πραγματικά απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ξεκομμένο από όλη αυτή την κατάσταση, που εδώ όμως έχουν όλοι τους ευθύνη. Γιατί σήμερα μπορεί να αγωνιζόμαστε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που κλείνει ψυχιατρικά νοσοκομεία, που στην ουσία καταργεί όλες αυτές τις δομές πρόληψης, μιας και από το 2027 θα κόψει την υποχρηματοδότηση. Όμως εδώ πραγματικά θα πρέπει να αναρωτηθούμε πόσοι έχουν ευθύνη, και ευθύνες έχουν όλοι, πρώτα και κύρια φυσικά σήμερα η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί όλοι τους υπηρετούν μια συγκεκριμένη στρατηγική. Είναι στρατηγική, είναι κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η εξέλιξη, που θα χρηματοδοτήσει τις ΜΚΟ και τους ιδιώτες μέσα από το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, που το Ταμείο, πολυδιαγωνιζόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, που το στηρίζουν όλα τα αστικά κόμματα, γίνεται όχημα για να περάσουν σε ιδιώτες, σε ΜΚΟ, οι ψυχικές δομές υγείας. Μπορεί να μας λένε ότι δεν έχουν χρήματα για την υγεία, όμως να σκεφτούμε κάτι. Αν το κόστος είναι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να στελεχωθούν με υγειονομικούς τα δημόσια νοσοκομεία, μόνο τα 3 τελευταία χρόνια η κυβέρνηση, με τη φαρδιά πλατιά υπογραφή και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ξόδεψε 21 δισεκατομμύρια ευρώ για αμυντικά προγράμματα, υποτίθεται, όμως είναι για εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ. Και είναι μακρύς ο κατάλογος και έχουν πολύ ευθύνη. Εμείς λοιπόν σαν Εργατικό Κέντρο θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα και όλους τους αγώνες που έχουν να κάνουν με το δημόσιο σύστημα υγείας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.